είναι αυτή η σιλουέτα που βλέπουμε μακριά στον ωκεανό? Μία γυναίκα. Μία γυμνή γυναίκα που αναδύεται από τον αφρό της θάλασσας. Τα μαλλιά της είναι ένα χρυσό ποτάμι. Τα μάτια της λάμπουν σαν αστέρια. Το σώμα της είναι η ίδια η τελειότητα. Το δέρμα της λευκό σαν τον αφρό της θάλασσας. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε θνητή ούτε θεά με τέτοια ομορφιά. Και επειδή αναδύθηκε από αυτό τον αφρό, ονομάστηκε Αφροδίτη. Αφροδίτη. Δυστυχώς η ομορφιά της είχε και σκοτεινές πλευρές. Η ακτινοβόλα χάρη της και το τέλειο χαμογελό της μάγευαν ψυχές και η βίαιη γέννησή της υποκινούσε την αχαλήνωτη σεξουαλικότητα. Θυμάστε. Για χιλιάδες χρόνια η Γαία, η θεά της γης, ήταν φυλακισμένη από το σύζυγό της στον ουρανό. Αυτός ούτε για μία στιγμή από την πρώτη αυγή του κόσμου δεν άντεχε μακριά της. Παρέμενε προσκολλημένος αυτήν σαν βδέλα και η καημένη Γαία ασφιχτιούσε. Όμως δεν υπέφερε μόνο αυτή από την αποπνικτική παρουσία του ουρανού. Ήταν και τα παιδιά τους. Όποτε προσπαθούσαν να φύγουν από τον κόρφο της μητέρας τους, ο ουρανός τα έστελνε πάλι πίσω με τη βία. Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Με μια μεγάλη κραυγή η Γαία διέταξε τα παιδιά της να στραφούν κατά του πατέρα τους. «Ξεμπερδέψτε με αυτόν, εκθρονίστε τον, δολοφονήστε τον, οτιδήποτε». Όμως κανένα από τα παιδιά της Γαίας δεν τολμούσε να αντιμετωπίσει τον ουρανό, εκτός από ένα, το μικρότερο, τον Κρόνο. Η μητέρα του του έδωσε κρυφά ένα τρομερό όπλο, ένα δρεπάνι από πυρόλιθο. Ο Κρόνος παραμόνευε στις σκιές περιμένοντας τη στιγμή που ο πατέρας του, ο ουρανός, που ήταν πάντα ανικανοποίητος, θα ερχόταν να απαιτήσει σεξ από τη Γαία. Όταν έφτασε, ο Κρόνος πήδηξε έξω και άρπαξε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του, κόβοντάς τα με ένα χτύπημα του δρεπανιού και τα πέταξε στον ωκεανό. Από τα ακροτηριασμένα γεννητικά όργανα του ουρανού ξεχύθηκαν χύμαροι από αίμα και σπέρμα που επέπλεαν στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώθηκαν τελικά με τον αφρό και τον γονιμοποίησαν. Και από αυτή τη μοναδική ένωση γεννήθηκε η Αφροδίτη. Έτσι η Αφροδίτη θα καταλήξει να συμβολίζει τόσο την πραγματική αγάπη όσο και την ερωτική έλξη. Θα γίνει η θεά που ενθαρρύνει το γάμο, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει άντρες και γυναίκες να συμμετέχουν σε ακραίες ερωτικές τρέλες. Θα οδηγήσει τους θνητούς σε κάθε είδους λαγνία και υπερβολή. Μόλις αναδύθηκε η Αφροδίτη από τη θάλασσα, ο Ζέφυρος, ο θεός του δυτικού ανέμου, τη μετέφερε πάνω σε ένα κοχύλιο στις ακτές της Πάφου, έναν όρμο στη δυτική πλευρά της Κύπρου. Ο Ζέφυρος εμπιστεύτηκε την Αφροδίτη στις Ώρες, τις καλοπροαίρετες θεότητες που προσωποποιούσαν τις τέσσερις εποχές για να τη μορφώσουν. Οι Ώρες τις δίδαξαν κομψότητα και χάρη και τις πρόσφεραν ένα υπέροχο δώρο, μία πανέμορφη χρυσή ζώνη, μία μαγική ζώνη που έκανε όποιον τη φορούσε ακαταμάχητο για όλους. Η Αφροδίτη ήταν έτοιμη. Είχε έρθει η ώρα να τη συστήσουν στους θεούς.
Όταν έκανε την εμφάνισή της στον Όλυμπο, όλοι σηκώθηκαν και ομόφωνα την ανακήρυξαν θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Ο Δίας δήλωσε ότι τέτοια θηλυκή λαμπρότητα δεν μπορούσε να μείνει μόνη, χρειαζόταν ένα σύζυγο. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, ο Δίας όρισε τον πιο απίθανο μνηστήρα, το γιο του Ήφαιστο, θεό των τεχνητών και των σιδεράδων. Ο Ήφαιστος, ο κουτσός της Λίμνου, ο πιο άσχημος από όλους τους θεούς. Ήταν τόσο παραμορφωμένος που όταν γεννήθηκε η μητέρα του Ήρα τον κοίταξε με απέχθεια και εξφενδόνισε το βρέφος από την κορυφή του Ολύμπου. Κι όμως η Αφροδίτη κάθε άλλο παρά πτωήθηκε από την ασκήμια του. Δήλωσε μάλιστα ότι ήδη ένιωθε τη ζεστασιά μιας ειλικρινούς αγάπης γι' αυτόν. Ως απόδειξη του έκανε και παιδιά. 4. Όμως κανένα δεν ήταν του Ήφαιστου. Την επόμενη του γάμου η Αφροδίτη επέλεξε Εραστή. Ήταν αδύνατον για αυτήν που γεννήθηκε από τα ακροτηριασμένα γεννητικά όργανα του θεού ουρανού να αντισταθεί στη φλόγα του πόθου. Ο Εραστής της ήταν ακριβώς το αντίθετο του Ήφαιστου. Ήταν ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Ήταν ψηλός, ωραίος και είχε το σώμα αθλητή. Μόλις ο Ήφαιστος, ο οποίος δούλευε τη νύχτα, πήγαινε στο σιδηρουργείο του, όπου κατασκεύαζε τα όπλα και τα κοσμήματα των θεών, ο Άρης γλιστρούσε στο κρεβάτι δίπλα στην Αφροδίτη και εξαφανιζόταν πριν από την αυγή. Αυτό συνεχιζόταν για καιρό και ο καημένος ο Ήφαιστος δεν υποψιαζόταν τίποτα. Όμως, όπως πάντα, οι εραστές έκαναν τελικά ένα μοιραίο λάθος. Μία νύχτα, ξαπλωμένοι δίπλα-δίπλα στο κρεβάτι, η Αφροδίτη και ο Άρης συνέχισαν αστόχαστα τις ερωτοτροπίες τους και αφού οι πρώτες φλόγες της αυγής κοκκίνησαν τον ορίζοντα. Η αυγή ήταν η ώρα που ο Θεός Ήλιος άφηνε το υπνοδωμάτιό του στον Όλυμπο για να αρχίσει το μακρύ καθημερινό του ταξίδι από την Ανατολή ως τη Δύση. Ένα από τα προνόμια που απολάμβανε ο Ήλιος ήταν ότι από ψηλά μπορούσε να δει όλα όσα συνέβαιναν στη γη. Και αυτό που είδε εκείνο το πρωί τον εξέπληξε. Η Αφροδίτη και ο Άρης αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι του Ήφαιστου. Ο Ήλιος, όπως πολλοί από τους άλλους άρενες θεούς, δεν ήταν αδιάφορος στις χάρες της Αφροδίτης. Θα ήθελε πολύ να ήταν στη θέση του Άρη. Νιώθοντας προδομένος, έτρεξε να μαρτυρήσει την Αφροδίτη στο σύζυγό της. Ο Ήφαιστος ήταν συντετριμένος. Αποκλείεται η αγνή, υπέροχη, γλυκιά, αξιολάτρευτη Αφροδίτη. Γεμάτος οργή και ντροπή, άρχισε να καταστρώνει ένα σχέδιο εκδίκησης. Ένα σχέδιο δαιμόνιο, αλλά φοβερό. Το ίδιο βράδυ στο εργαστήριό του ο Ήφαιστος έβαλε όλη του την τέχνη και κατασκεύασε ένα κυνηγετικό δίκτυο από ορίχαλκο, τόσο λεπτό που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι, που όμως δεν σκιζόταν με τίποτα. Έπειτα, μια μέρα που έλειπε η Αφροδίτη, μπήκε στην κρεβατοκάμαρά τους και στερέωσε το δίκτυο στις κολόνες του κρεβατιού. Όταν βεβαιώθηκε ότι η παγίδα είχε στηθεί τέλεια, ανακοίνωσε σε όλο τον Όλυμπο ότι θα έφευγε για μακρινό ταξίδι. Όπως περίμενε, η άπιστη σύζυγός του δεν προσφέρθηκε να τον συνοδεύσει. Τον φίλησε τρυφερά, ξεπροβοδίζοντας τον στοργικά και χαιρετώντας τον, και τη στιγμή που χάθηκε από τα μάτια της, πήδηξε από τη χαρά της. Εκείνη τη νύχτα, καθώς η Αφροδίτη δέχτηκε τον Άρη και παραδόθηκαν στο πάθος τους, ο Ήφαιστος ήταν εκεί κρυμμένος. Βλέποντας τη σύζυγό του να δίνεται τόσο ξεδιάντροπα, κατακλείστηκε από θλίψη και τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν. Να τρέμουν τόσο που θα αναρωτιόταν κανείς αν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την παγίδα του.
Όμως νάτι, οι δύο εραστές φυλακισμένοι στο ριχάλκινο δίχτυ και προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Ο Ήφαιστος ξύπνησε όλο τον Όλυμπο και κάλεσε τους θεούς και τις θεές να γίνουν μάρτυρες της μοιχείας και της ατίμωσής του. Οι θεοί γεμάτη χαρά έτρεξαν στο πλευρό του σιδερά. Η Αφροδίτη και ο Άρης, παγιδευμένοι στο δίχτυ, πρόσφεραν το πιο εξευτελιστικό θέαμα. Οι θεοί γελούσαν και χλέβαζαν. Ο Απόλλωνας σκούντισε τον Ερμή και ψιθύρισε. «Παραδέξου το, δεν θα σε πείραζε να ήσουν τώρα εσύ στη θέση του Άρη?» «Φυσικά», απάντησε ο Ερμής, «ακόμα κι αν υπήρχαν τρία δίχτυα». Ο Ποσειδώνας απολάμβανε κάθε λεπτομέρεια της σκηνής. Όπως ο Απόλλωνας και ο Ερμής, και εκείνος είχε γοητευτεί από το γυμνό σώμα της Αφροδίτης. Ήθελε να συμπαρασταθεί στον Ήφαιστο, όμως τελικά του ζήτησε να ελευθερώσει τους δύο εραστές. Ο Ήφαιστος συμφώνησε με τον όρο να δεχτούν και οι δυο τους να εξοριστούν από τον Όλυμπο και προειδοποίησε σκυθρωπά ότι αν δεν τηρούσαν την υπόσχεσή τους, ο ίδιος ο Ποσειδώνας θα έπαιρνε τη θέση τους κάτω από το δίχτυ. Ο Δίας, ανυπομονώντας να ξεμπερδεύει με αυτό που θεωρούσε μια γελία υπόθεση, δέχτηκε την πρόταση του αδελφού του Ποσειδώνα και το θέμα έκλεισε. Όταν ελευθερώθηκαν, ο Άρης εξορίστηκε στη Θράκη. Όσο για την Αφροδίτη, δεν φάνηκε να την πείραξε πολύ η περιπέτεια που μόλις πέρασε. Όταν ελευθερώθηκε, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο. Όμως πριν ξεκινήσει, κολακευμένη από τα θαυμαστικά βλέμματα του Ερμή, του δόθηκε για μία ολόκληρη νύχτα. Από την ένωσή τους θα γεννιόταν ένα παιδί, μισός άντρας και μισό γυναίκα, ο Ερμαφρόδητος. Όμως η Αφροδίτη είχε ταπεινωθεί και αποφάσισε να εκδικηθεί. Οι θεοί τη χλέβασαν και θα το πλήρωναν αυτό. Πριν φύγει από τον Όλυμπο, η Αφροδίτη άρχισε να σπέρνει σπόρους απιστίας, να ραγίζει καρδιές, να χωρίζει ζευγάρια, να στερεί από κάποιους θεούς όλη την αγάπη, ενώ άλλους τους τρέλαινε από πάθος. Όμως μία μέρα θα γνώριζε και η ίδια η Αφροδίτη τα βάσανα της αγάπης. Μία προσδόκητη συνάντηση θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα. Η κόρη του βασιλιά της Κύπρου, μία νεαρή πριγκίπισσα ονόματι Μοίρα, υποστήριζε ότι ήταν τόσο όμορφη που δεν υπήρχε λόγος να λατρεύει τη θεά της ομορφιάς και της αγάπης, την Αφροδίτη. Καφιόταν τόσο που η θεά αποφάσισε να την τιμωρήσει για αυτή της τη βλασφημία. Ενέπνευσε στην αφθάδη Μοίρα ένα θυελλώδες πάθος για τον ίδιο της τον πατέρα. Μια νύχτα η Μοίρα, παρασυρμένη από τον πόθο, γλίστρησε στο κρεβάτι του πατέρα της. Η ένωσή τους κράτησε 12 νύχτες και 12 μέρες, κατά τις οποίες ο πατέρας, μαγεμένος από την Αφροδίτη, δεν αναγνώρισε την κόρη του. Το χάραμα της 13ης μέρας, ο πατέρας ανακάλυψε με φρίκι την παγίδα στην οποία τον είχε οδηγήσει η κόρη του. Άρπαξε το σπαθί του και ικέτεψε τους θεούς να τον συγχωρήσουν για αυτό που επρόκειτο να κάνει. Θα σκότωνε την κόρη του και έπειτα θα αυτοκτονούσε, ώστε να εξηλαιωθεί για την ανηθικότητα που ατίμασε το παλάτι του. Τρομαγμένη η Μοίρα το έσκασε. Έτρεχε ασταμάτητα ως το δάσος, μα ο πατέρας της, παρά την προχωρημένη του ηλικία, μπορούσε και πάλι να τρέξει πιο γρήγορα. Συνειδητοποιώντας ότι ήταν χαμένη η Μοίρα, έπεσε στο έδαφος και ικέτεψε το Δία να τη γλιτώσει. Ο
βασιλιάς των θεών, συγκινημένος από τα δάκρυά της, συμφώνησε και αποφάσισε να τη σώσει. Τη μεταμόρφωσε σε ένα δέντρο που ρίζωσε σε εκείνο το σημείο. Ακόμα και μετά τη μεταμόρφωσή της, η μοίρα συνέχισε να θρηνεί. Τα δάκρυά της έγιναν θησαυρός, ένας πολύτιμος θησαυρός, ένα άφθαρτο βάλσαμο, το μύρο. Εννιά μήνες αργότερα το δέντρο ξαφνικά άνοιξε και βγήκε ένα πανέμορφο αγοράκι, ο Άδωνης. Η Αφροδίτη ήταν εκεί και είδε αυτή τη θαυματούργη γέννηση. Ο νεαρός Άδωνης ήταν χάρμα οφθαλμών. Η Αφροδίτη ήδη καιγόταν από πάθος γι' αυτόν. Ο Άδωνης θα γινόταν εραστής της. Θα ήταν δικός της και μόνο δικός της. Όμως μέχρι να μεγαλώσει θα έπρεπε να τον κρύψει κάπου μακριά από τα μάτια των θνητών γυναικών και των άλλων θεών. Η Αφροδίτη έφτιαξε προσεκτικά μια κούνια και τη διακόσμησε με λουλούδια. Έβαλε μέσα το βρέφος και πήγε να τον εμπιστευτεί στην Περσεφόνη, τη βασίλισσα του κάτω κόσμου. Πίστευε ότι στα βάθη της γης το πανέμορφο παιδί δεν θα κινδύνευε να σαγηνευτεί και όταν θα έφτανε στην ηλικία του πρώτου έρωτα θα πήγαινε απλώς να τον πάρει. Όμως όταν η Περσεφόνη είδε το αγόρι, μαγεύτηκε κι αυτή τόσο που αποφάσισε να το κρατήσει για τον εαυτό της και το μεγάλωσε, παραχαϊδεύοντάς το και δείχνοντας το οργή που ήταν πολύ παραπάνω από απλώς μητρική. Τα χρόνια πέρασαν. Η Αφροδίτη επέστρεψε στη βασίλισσα του κάτω κόσμου για να πάρει πίσω, όπως είχαν συμφωνήσει, αυτό που της ανήκε δικαιωματικά. Τον Άδωνη, που είχε γίνει ένας θαυμάσιος νεαρός άντρας. Η Περσεφόνη αρνήθηκε, η Αφροδίτη διαμαρτυρήθηκε. Ο Δίας, ενοχλημένος από τις φωνές των δύο θεών, αποφάσισε να παρέμβει. Αφού καμία τους δεν δεχόταν να υποχωρήσει, θα διευθετούσε αυτό το θέμα. Ο Άδωνης θα ζούσε με την Περσεφόνη το πρώτο τρίτο του έτους, με την Αφροδίτη το δεύτερο και όπου διάλεγε ο ίδιος το τρίτο. Η Περσεφόνη απέτησε έναν όρο. Όταν η Αφροδίτη ήταν με τον Άδωνη, δεν θα έπρεπε ποτέ να φορά τη μαγική της ζώνη, αυτή που την έκανε ακαταμάχητη για όλους. Η Αφροδίτη προσποιήθηκε ότι συμφωνεί. Και την πρώτη της κιόλας μέρα με τον Άδωνη αθέτησε τη συμφωνία. Μέσα σε λίγες ώρες ο Άδωνης μαγεύτηκε. Το μόνο που έβλεπε και ονειρευόταν ήταν η Αφροδίτη. Το μόνο που έλεγε ήταν το όνομά της. Όταν έφτασε το τρίτο τρίτο του έτους, οι μήνες που μπορούσε να διαλέξει που θα ζούσε, αποφάσισε να μείνει με την Αφροδίτη. Η Περσεφόνη ήταν έξαλλη. Πώς τόλμησε η Αφροδίτη να την ξεγελάσει? Θα ξεσπούσε την εκδίκησή της στον Άδωνη. Πήγε στη Θράκη να βρει τον άγριο καυγατζή θεό Άρη, πάλε ποτέ εραστή της Αφροδίτης. Του είπε ότι η όμορφη ερωμένη του πλέον προτιμούσε αντί για αυτόν έναν απλό θνητό και επιπλέον πρόσθεσε ένα θηλυπρεπή θνητό. Με πληγωμένο τον εγωισμό του Άρης εξεράγει από οργή. Ένα θνητό. Την επόμενη μέρα, ενώ ο Άδωνης περπατούσε στο δάσος, του επιτέθηκε ξαφνικά ένας τεράστιος άγριος κάπρος. Ήταν ο Άρης μεταμορφωμένος. Ο Άδωνης προσπάθησε να παραμερίσει, όμως δέχτηκε το πλήγμα και κατέρευσε στο έδαφος. Η Αφροδίτη τα είχε δει όλα. Πολύ αργά. Ο ωραίος Άδωνης ήταν νεκρός. Η Περσεφόνη, η βασίλισσα του κάτω κόσμου, είχε κερδίσει. Στο εξής ο Άδωνης θα έμενε στο βασίλειό της για πάντα.
η Αφροδίτη δεν θα συνέλθει ποτέ από την πρώτη και τελευταία της αληθινή αγάπη. Θα πενθεί για πάντα. Ενώ οι χάρες της Αφροδίτης έπιαναν σε θνητούς και θεούς, οι άλλες θεές είχαν θορυβηθεί από τη συμπεριφορά της. Επίσης, ζήλευαν. Ποτέ δεν είχαν συμπαθήσει την Αφροδίτη. Μια μέρα ξέσπασε μια διένεξη. Καθώς όλοι οι θεοί είχαν συγκεντρωθεί στον Όλυμπο για ένα πλούσιο γεύμα, η Έριδα, η θεά της διχόνοιας, που δεν ήταν καλεσμένη διότι πάντα προκαλούσε φασαρίες σε τέτοιες περιστάσεις, όρμησε ξαφνικά μέσα και έριξε ένα χρυσό μήλο στο τραπέζι. Το μήλο έφερε την επιγραφή «Στην ωραιότερη». Όλων τα μάτια στράφηκαν αμέσως στην Αφροδίτη. Καθώς εκείνη σηκώθηκε να πάρει το μήλο, δύο άλλες θεές σηκώθηκαν από τη θέση τους. Η Ήρα, η σύζυγος του Δία και η Αθηνά, η κόρη του. Από τις τρεις θεές, ποια θα ανακηρυσσόταν η ωραιότερη? Ο Δίας με τη συνήθη του Σοφία αποφάσισε ότι δεν ήταν δουλειά κάποιου θεού να κρίνει, μα κάποιου θνητού. Επέλεξε τον Πάρη, τον γιο του Πρίαμου, του βασιλιά της Τρίας. Ο Ερμής οδήγησε τις τρεις θεές στο όρος Ίδη, όπου ο νεαρός Πάρης έβοσκε τα κοπάδια του. Τον διέταξε να αποφασίσει μεταξύ Αφροδίτης, Ήρας και Αθηνάς ποια άξιζε τον τίτλο της θεάς της ομορφιάς. Ο καημένος ο Πάρης είπε ότι δεν μπορούσε να διαλέξει ανάμεσά τους. Η Ήρα τον πλησίασε και είπε ότι αν όριζε εκείνη ως την ωραιότερη θεά, θα τον αντάμιβε με ένα βασίλειο που παρόμοιο δεν είχε κυβερνήσει κανείς θνητός και θα ήταν ο πιο τρανός πρίγκιπας που είδε ποτέ ο κόσμος. Ο ενθουσιασμένος Πάρης ήταν έτοιμος να επιλέξει την Ήρα. Μα παρενέβη η Αθηνά. Δήλωσε ότι αν επέλεγε εκείνη, θα τον έκανε για πάντα ανίκητο στη μάχη και θα ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας που είδε ποτέ ο κόσμος. Πεπισμένος ο Πάρης ήταν έτοιμος να επιλέξει την Αθηνά. Τότε επενέβη η Αφροδίτη. Με τη μαγευτική της φωνή δήλωσε ότι αν επέλεγε εκείνη, θα του πρόσφερε το χέρι της γυναίκας που αγαπούσε, της ωραίας Ελένης της Σπάρτης που ήταν παντρεμένη με άλλον. Και θα ήταν ο σπουδαιότερος εραστής που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αυτή τη φορά, χωρίς δισταγμό ο Πάρης, πήρε το χρυσό μήλο και το έδωσε στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη σκόπευε να τηρήσει την υπόσχεσή της. Έβγαλε τη μαγική της ζώνη που έκανε όποιον τη φορούσε ακαταμάχητο για όλους και την έδωσε στον Πάρη. Έπειτα τον συνόδευσε στη Σπάρτη, όπου ενέπνευσε στην ωραία Ελένη ένα φλογερό πάθος για τον νέο άντρα. Την ίδια μέρα, τόσκασαν για την Τρία. Κανείς τους δεν ήξερε τότε ότι η πράξη τους θα οδηγούσε σε 10 χρόνια πολέμου, του Τροϊκού πολέμου. Πόλεμος, ναι, μα στο όνομα της αγάπης. Μόνο μία θεά σαν την Αφροδίτη θα μπορούσε να εμπνεύσει έναν τέτοιο πόλεμο. Στη διάρκεια της σύραξης, Έλληνες και Τρώες πολέμησαν με ίση γενναιότητα και φαντασία. Απέδειξαν έτσι την απόλυτη δύναμη της Αφροδίτης. Να κάνει τους θνητούς να πιστέψουν ότι ίσως είναι οι μη θεοί.